Κοιτάξτε, η επίσκεψή του σήμερα μαζί με τον γραμματέα Μωρίου και τον κεφαλή του ΣΥΚΙΑΠ, το ΣΥΚΙΑΠ είναι ένα συνολιστικό όργανο που φτιάξει με την καταπολέμηση του Μωρίου και άλλο πλησιάτο παραγωγή. Έχει ω στόχο να συζητήσουμε με του τοπικού φορεί το μεγάλο θέμα του παρεμπορίου και να δούμε πώ μπορούμε να πάρουμε μέτρα συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουν στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα. Ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ την περιοχή. Είχαμε συζητήσει πρόσφατα και στην Αθήνα με τον Πολιό, που πήρα την κυρία να αποφάσει να κάνουμε τις συγκεκριμένες και είναι πάρα πολύ παραδείγματος. Θεωρώ ότι γενικά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται επί τόπου. Γιατί αλλιώς στην εταιρεία δεν μπορεί κανείς να έχει σωστή εικόνα και δεν μπορεί να κάνει τις σωστές αποφάσεις. Δεν είναι λοιπόν σήμερα εδώ με όλους τους συναρμόδιους φορείς, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ παραδείγματος. Κάποτε είχατε δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι όλοι λίγο πολύ συνομολογούν ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης αυτή τη χώρα. Προφανώς. Αναφέρεστε και στο παρεμπόριο. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είναι πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν το παρεμπόριο είναι μια κοινική σουζή. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ κόσμο κανείς να ξεφεύγει. Αλλά η πολιτεία και οι προσλήκες, οι πάντες πρέπει να συνεργαστούν και οι πολίτες. Και οι επιχειρηματίες πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια ροή πόρων και εσόδων, την οποία πρέπει να σταματήσουμε, γιατί αυτό είναι ζημιά για όλους μας. Και τυχώς είναι ζημιά για τον κάθε πολίτη της οικογένειας. Κάποιος νομίζει ότι κερδίζει από όλα, βλάπτει όμως σε σύνδεση με την εθνική οικονομία και όχι τα βλάπτει στον εαυτό. Τώρα, το θέμα του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας, το γενικότερο, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είμαστε σε μια στιγμή που βγαίνουμε από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου. Αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι το τέλος, μια αρχή. Ζήσαμε 8 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Η χώρα έφτασε την πρωτοξενιά στα όρια της τριοκοπίας. Δεν έφτασε τυχαία. Έφτασε επειδή ένα μοντέλο ολόκληρο έφτασε στο αντίστοιχο. Πληρώσαμε προς μια κλιμακαλάκη του παρελθόντος. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο αφετηρίας καινούργιας και έχουμε όλες τις δυνατότητες να βγούμε σε περίοδο ανάπτυξης.